κομμάτι που είναι το στοιχείο. Ένα νησί που δεν είναι απλά όμορφο όπως αναφέρθηκε πριν, αλλά είναι ένα νησί το οποίο το συνδέει μακρά ιστορία, μεγάλη ιστορία και κουλτούρα πολιτισμού. Από αυτή την άποψη, με πολύ μεγάλη χαρά παρευρισκόμαστε και είμαστε βέβαιοι ως Ομοσπονδία ότι η διοργάνωση του Final Four κυπέλου Άστρα 2016 γυναικών θα αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή του Βόλη για την τοπική κοινωνία της Χίου, για τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά, όπου θα τους δοθεί ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες υψηλού επίπεδου από 4 πολύ καλές ομάδες της καλύτερης του πρωταθλήματος. Ήρθαμε όλοι μαζί, ταξιδέψαμε από την Αθήνα, για πρώτη φορά σωματεία, διαιτητές, δημοσιογράφοι, όπως αρμόζει στο κύρος μιας μεγάλης διοργάνωσης και πιστεύω ότι η Ομοσπονδία μας θα δείξει, θέλει να δείξει την άλλη πλευρά του αθλητισμού, το θετικό πρόσωπο του αθλήματός της και κυρίως το κοινωνικό της πρόσωπο. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτό που λέμε σε όλες τις διοργανώσεις, ακολουθούμε το στρατηγικό μας στόχο που είναι η αποκέντρωση και η ανάπτυξη του αθλήματος εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη να γίνει. Έχουμε επομένως μία συνέπεια την οποία ακολουθούμε και για αυτή τη φιλοξενία στο νησί αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Γουρνού, τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού, τον κύριο Παντελή Καμπούρη, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον Αντιπεριφερειάρχη, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κάρμαντζη, φυσικά την Τοπική Επιτροπή της Χίου και τον κύριο Ποδιά, όπως και όλα τα σωματεία της Χίου, τα οποία βοηθούν με την πλευρά τους και θα έχουν την χαρά να συμμετέχουν από όλες τις πλευρές σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε όλους για τη φιλοξενία και είμαστε βέβαιοι ότι οι αγώνες θα δώσουν την ευκαιρία, όπως είπα και πριν, σε όλους να χαρούν και να έχουν και να απολαύσουν γενικά ένα πολύ όμορφο θέαμα. Ευχαριστώ. Περνάμε στον Δήμαρχο Χίου, τον κύριο Καραλή. Να καλωσορίσω με τη σειρά μου της ομάδας, το Σύντης Χίου, εκ μέρους του Δημάρχου της Χίου, ο οποίος σήμερα απουσιάζει για μια έκτακτη χρέωση στην Αθήνα που προέκυψε, θα είναι μαζί μας όμως τις επόμενες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση και για να δείξουμε ότι οι μεγάλες διοργανώσεις μπορούν να γίνονται και στην περιφέρεια και ειδικότερα στα νησιά. Σας ευχαριστώ πολύ και σας καλωσορίζουμε βεβαίως στην Χίου. Ευχαριστώ τον κύριο Βοδιά, τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής. Θέλω και εγώ εκ μέρους της Τοπικής Επιτροπής να καλωσορίσω τις αποστολές των ομάδων. Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό που τόνισε και ο κύριος Σιδέρης, ότι όλες οι ομάδες ήρθαν μαζί. Εμείς εδώ είμαστε καθαρά ερασιτέχνες. Βάζουμε από τον ελεύθερο μας χρόνο, βάζουμε και από την άδεια μας τσέπη για να στήσουμε τον αθλητισμό στα νησιά μας. Και εκείνο που μας χαροποιεί είναι όταν βλέπουμε και αυτούς τους ισχυρούς, τις ισχυρές ομάδες να είναι αγαπημένοι. Η χαρά μας γίνεται ιδιαίτερη όταν βλέπουμε ανθρώπους που τους έχουμε ξανασυναντήσει στο Βόλι, όπως ο Ηλυσιακός, ας πούμε, εδώ που είχε έρθει παλαιότερα. Η Λιούπολη, συγγνώμη, η Λιούπολη.
Και αυτό δείχνει ότι η οικογένεια του Βόλε είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν σταματάει εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ που μας ανέθεσε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Σαφώς θα έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, μας λείπει η εμπειρία, αυτό είναι γεγονός. Βοηθάνε τα παιδιά όσο μπορούν, αλλά κάποια πραγματάκια οπωσδήποτε θα τα εντοπίσετε κι εσείς και ζητάμε την επιοίκειά σας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι πραγματικά θα γίνει ένα τουρνουά υψηλού επίπεδου, γιατί ξέρουμε πλέον ότι το ελληνικό βόλεϊ, το γυναικείο ελληνικό βόλεϊ έχει ανέβει πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουν. Όπως σίγουρος είμαι ότι και το θέμα της βίας δεν υπάρχει. Αυτή η λέξη δεν υπάρχει εδώ στοιχείο και έχω την εντύπωση ότι δεν θα δημιουργηθούν και προβλήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επιτρέψτε μου να δώσω στους ανώνυμους που είναι πάρα πολλοί. Και ανώνυμοι είναι οι διοικητικοί και όλοι γενικά υπάλληλοι του νομικού προσώπου του Δήμου Χίου που εργάζονται νυχθημερών πραγματικά για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβληματάκια που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Επίσης, οι συνάδελφοι στην τοπική επιτροπή του Βόλεϊ, καθώς επίσης και ορισμένοι εθελοντές που θα βρεθούν στους αγώνες και θα τους παρακολουθήσουν βέβαια, αλλά θα μας βοηθήσουν και για την εκτέλεσή τους. Ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα έρθετε, γιατί ήταν τόσο στριμωγμένα τα πράγματα από πλευράς χρόνου που δεν έχουμε το χρόνο να οργανώσουμε και μια επίσκεψη στο νησί μας, το οποίο θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι καταπληκτικό. Σας καλούμε λοιπόν ιδιωτικά, αν θέλετε, να το επισκεφτείτε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και είμαστε στη διάθεσή σας να σας φιλοξενήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για τους διοργανωτές. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι για τα εισιτήρια, να το γνώσουμε και πώς από πότε θα έχει στη διάθεση. Για τα εισιτήρια θα ήθελα να σας πω ότι από το απόγευμα 5 η ώρα θα είναι το κιόσκι απέναντι ανοιχτό, θα λειτουργήσει μέχρι αργά το βράδυ σήμερα και από αύριο το πρωί πάλι από τις 8 η ώρα μέχρι όπου πάει. Αύριο θα τα δώσουμε δηλαδή όλα τα εισιτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτότητα. Κανείς δεν μπορεί να πάρει εισιτήριο χωρίς ταυτότητα. Οι προϋγραφές έχουν τελειώσει. Ένα εισιτήριο ο καθένας. Ένα ο καθένας, αυτό λέω. Δηλαδή μπορεί να πάει ένας με. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, οι προγραφές έχουν εξαντληθεί. Να ενημερώσουμε τους θεατές μόνο, είναι παράκτηση αστυνομίας, να μην έχουν κέρματα μαζί και αναπτήρες. Γιατί θα γίνει ο σωματικός έλεγχος, να το γνωρίζουν. Δεν είμαστε έμπειροι σαν θεατές σε μεγάλες τέτοιες διοργανώσεις. Οπότε πρέπει να το γνωρίζουν. Αν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Άρα όσοι δεν έχουν κάνει προεγγραφή δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο, έτσι. Όσοι δεν έχουν προεγγραφή, καλό είναι να μην έρθουν στο στάδιο, δεν υπάρχει εισιτήριο. Πόσα εισιτήρια κάνετε? Το κοιόσκι είναι 348, η θέση είναι 348, μαζί με τις προσκλήσεις. 348 για κάθε παιχνίδι. Ναι, συγγνώμη, για κάθε παιχνίδι 348, το διευκρινίσουμε. Τα οποία το μόνο που παιχνίδι που δεν έχουν εξαντληθεί είναι το ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξιά και λίγο. Κώστα, ήθελες να ρωτήσεις κάτι? Καλή. Είμαστε οκ. Συγγνώμη, μία ερώτηση σε ένα υποθετικό επίπεδο, ας πούμε, έτσι. Να πω ότι και ο Τάσος ο Ποδιάς έχει παίξει βόλεϊ, έτσι, ο Παντελής ο Καμπούρης ήταν παράγοντας του φιλαθλητικού τότε με την χρυσή, με την πολύ καλή πορεία και την πολύ καλή ομάδα. Έχουν δουλέψει αυτά τα άτομα εδώ και έχουν προσφέρει και έχετε προσφέρει και εσείς. Από τότε μέχρι σήμερα το χιώτικο βόλεϊ είναι σε μια λιμνάζουσα κατάσταση, υποβαθμισμένο όπως είπε και ο Τάσος. Με αυτήν την διήμερη παρουσία εδώ βέβαια των ομάδων σε επίπεδο, αν θέλετε, δημιουργίας εντυπώσεων, κάτι κερδίζουμε, ή σε επίπεδο προβολής της Χίου κάτι κερδίζουμε. Το βόλεϊ εδώ το τοπικό τι θα κερδίσει? Ένας από τους στόχους μας, ένας από τους λόγους που έγινε η πρόταση είναι και αυτός. Δηλαδή
Ευελπιστούμε ότι τα 400 περίπου παιδιά που έχουμε τώρα στις ακαδημίες μας, αύριο θα γίνουν 500. Αυτή είναι η ευχή μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν. Γιατί βλέπουμε το ενδιαφέρον που υπάρχουν από παιδιά που δεν είναι στο βόλεϊ αυτή τη στιγμή. Και φυσικά εδώ παίζει καταλυτικό ρόλο το μεγάλο όνομα που έρχεται. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ηλιούπολη. Έρχονται ονόματα δηλαδή που προσευχήνουν γενικά τα παιδιά και που από εκεί εμείς ελπίζουμε μέσα σε εισαγωγικό να τα μπολιάσουμε με το εμβόλιο του βόλεϊ. Θα θέλατε και εσείς. Βεβαίως, εύκολα. Μου δίνετε την ευκαιρία και ως πρόεδρος ανάπτυξης της Ομοσπονδίας να θίξω ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ήταν μια πάρα πολύ ευκαιρία. Καλύψατε και την επόμενη μου ερώτηση, γιατί όταν είναι εδώ ο κύριος Μαυρομάτης, θυμόσαστε τάσω στην κοπή της πίτας, είχε μιλήσει για το σχεδιασμό αυτό και θέλω να δω αν έχει κινήσει, αν έχει ξεκινήσει. Παρέλειψα λοιπόν πριν να πω ότι στα πλαίσια της διοργάνωσης του Final Four του κυπέλλου γυναικών Άστρα Airlines 2016 υπάρχει μια πολύ σημαντική παράπλευρη διοργάνωση, να πω έτσι, μέρους της Ομοσπονδίας. Υπάρχει ο στέλεχος της Ομοσπονδίας Ανάπτυξης, ο κ. Λεωνίδας Καραϊσκός, ο οποίος σε ημερίδα που θα γίνει αύριο στο γήπεδο το πρωί θα συμβάλλει στην επιμόρφωση των καθηγητών θεσικής αγωγής. Είναι μια εκδήλωση παράλληλα μαζί με το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της ΧΙΟΥ. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται μέσα στα δύο χρόνια. Υπάρχει επομένως μια πολύ στενή συνεργασία της τοπικής επιτροπής και της Ομοσπονδίας στα πλαίσια της ανάπτυξης του αθλήματος. Θα πω επίσης άλλες στρατηγικές ενέργειες της Ομοσπονδίας, όπως η απευθείας άνοδος από την τοπική κατηγορία στην Α2 εθνική κατηγορία, προκειμένου όλες οι ομάδες που προέρχονται από την περιφέρεια να έχουν την δυνατότητα και το κίνητρο να οργανώσουν καλές υποδομές, έτσι ώστε να στηρίξουν στο μέλλον ομάδες πολύ καλές σε εθνικό επίπεδο. Είναι επίσης ένας άλλος στρατηγικός πυλώνας τον οποίο έχουμε αναπτύξει. Και γενικότερα πιστεύω ότι φέρνοντας τέτοιες διοργανώσεις στο νησί, δίνεται η ευκαιρία και το κίνητρο στα νέα παιδιά να επιλέξουν το άθλημα του βόλεϊ. Ένα άθλημα το. Άλλες δύο μέρες με δυνατά παιχνίδια. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, βρίσκομαι σε αυτή την διοργάνωση και πόσο μάλλον στην όμορφη Χίο. Το μόνο που θέλω να πω ότι ελπίζω να γίνονται με καλά παιχνίδια. Εύχομαι υγεία σε όλες τις κοπέλες και να δεχτεί καλό βόλιο. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε η Ξένια, θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους στη ΧΙΟ που φάνηκαν πάρα πολύ φιλόξενοι από την πρώτη στιγμή. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, να γεμίσει ο κόσμος στα γήπεδα. Και εμείς οι Αγγλίοι της χειμεριά μας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ένα όμορφο θέαμα, ένα ποιοτικό βόλεϊ και θα συνεχίσουμε τα παιχνίδια. Έχουμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Καλησπέρα και από εμάς. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ, στο Ισχύου, να παρευρεθούμε σε αυτό το τουρνουά, το οποίο είναι μια γιορτή για το βόλεϊ. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει ο Σύλλογος σε μια τέτοια διοργάνωση και γι' αυτό θα θέλαμε όντως να προσφέρουμε καλό θέαμα, καλό βόλεϊ, να είναι μια διαφήμιση για το άθλημα και για τον τόπο σας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και όντως θα τους είπε προλαλήθεια συναθλήτρια, υγεία σε όλους. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε κι εμείς πολύ χαρούμενες που συμμετέχουμε σε αυτό το Final Four του κυπέλλου. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους της ΧΙΟΥ για τη φιλοξενία τους. Εύχομαι κι εγώ να παιχθεί πολύ ωραίο βόλεϊ από όλες τις ομάδες. Να έχουμε υγεία και να ευχαριστούμε όλα τα παιχνίδια. Ευχαριστώ.
υπάρχουν ερωτήσεις για τις αθλητρίες. Ένα μήνυμα θα θέλαμε, κυρίως κατά της βίας, μιας και το θέμα είναι εξαιρετικά επίκαιρο στον χώρο του αθλητισμού. Η βία δεν λύνει τα προβλήματα, φυσικά και σε κανέναν δεν αρέσει η βία. Πεις, τι να πω, δεν υπάρχει. Σίγουρα θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι ένα μέσο που διευκολύνει πολύ και κυρίως τα νέα παιδιά να βγουν από αυτό το δρόμο της βίας και να μπουν σε έναν άλλο δρόμο που να περνάνε καλά, πιο πειθαρχημένα και μέσα από αυτό να απορριφθούν στη ζωή τους πολύ καλύτερα. Συμφωνώ και εγώ ότι ο αθλητισμός δεν πράγει καθόλου τη βία. Γι' αυτό θέλουμε και εμείς εδώ πέρα στοιχείο να έρθει ο κόσμος να γίνει στο γήπεδο, να είναι νέα παιδιά, τα οποία θα δουν το άθλημα και θέλουν μέσα από αυτό να εξελιχθούν και αυτοί, γιατί ο αθλητισμός χτίζει πολύ καλούς χαρακτήρες πάνω απ' όλα και δημιουργεί νομίζω πιο ολοκληρωμένους ανθρώπους. Εύχομαι να μην υπάρξει κανένα φαινόμενο βίας εδώ πέρα και όλα να εξελιχθούν όπως πρέπει. Και εγώ στη σειρά μου εύχομαι αυτά εδώ τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο να είναι να μεν ήσυχα, να είναι παιχνίδια βόλια πάνω απ' όλα. Και θέλω θα ήθελα πολύ να φανεί η ποιότητα που έχει το βόλι σαν παιχνίδι, την ομαδικότητα που μπορεί να μάθει και στα παιδιά που έχει μάθει και σε εμάς, όλοι σου παίζουν τόσα χρόνια και προσπαθούμε. Πιστεύω να μειωθεί όσο δίνει. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τα κορίτσια? Στουέρ, να πείτε μια.